και την ιστορία της και κατανοώ και το ρόλο μου. Και ο ρόλος ο δικός μου, ο ρόλος του γραμματέα ενός κόμματος, είναι ουσιαστικά να είναι και ο σάκος του μπόξ. Κεντρικός ρόλος. Για να λέμε την αλήθεια. Ήξερα τι αποδέχτηκα πριν από 2,5 χρόνια, όταν έγινε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως και απ' την άλλη, πρωτού μπούμε στην ουσία, γιατί βάλετε πολλά θέματα, έτσι και επειδή είχα πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Έχω δεχτεί τόνους λάσπης όλο αυτό το διάστημα. Όταν λέτε λάσπη, τι εννοείτε? Τόνους λάσπης από διαφόρους. Από τους συναδέλφους σας εννοείτε? Μισό λεπτό. Και από συναδέλφους και από βουλευτές και από δημοσιογράφους. Και από όλους. Γιατί είναι λάσπη να άσκεται μια κριτική για να προσπαθούν κεντρικό πολιτικό πρόσωπο, κύριε Παπαδόπουλο? Εγώ, ξέρετε, στην κριτική δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι σίγουρο όμως ότι ενόχλησε πολλούς. Είναι σίγουρο ότι έχω ενοχλήσει ότι βγήκα πρόεδρος στον ΕΔΙ κόντρα σε πολλούς. Είναι σίγουρο ότι ενόχλησα πολλούς όταν στα 33 μου έγινε ο νεότερος γραμματέας. Και ειδικά επειδή και οι δυο σας έχετε τεράστια εμπειρία, θυμάστε και το 96-97. Τι γινόταν όταν πήγε να αλλάξει η 9 στη Νέα Δημοκρατία? Βεβαίως τότε υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι. Εσείς το πάτε εκεί τώρα, το πάτε στο παρελθόν. Γιατί ξεκινάτε από τόσο? Γιατί ανοίγεται ένα θέμα σύγκρουση γενεών στη Νέα Δημοκρατία. Θα σας το πω. Άμα αφήσει να ολοκληρώσω, θα σας το πω. Παρακαλώ, ελάτε. Αλλά τότε βεβαίως υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν την αλλαγή νοοτροπίας και την αλλαγή γενιάς. Και όποιος ο Κώστας ο Καραμαλής, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στήριξε νέους ανθρώπους με νέα κουλτούρα και με νέα νοοτροπία. Και όπως βεβαίως και ο Αντώνης Σαμαράς, με τις επιλογές που έκανε. Και με τον Βασίλη τον Κικί για να τον κατεβάσει για περιφερειάρχη, και με τη δική μου την επιλογή να με βάλει σαν ως γραμματέα. Κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν όμως ότι ανάλογα με την ηλικία την οποία έχουν. Και την εμπειρία. Θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι θέοδό τους. Για τον κύριο Μεμαράκη λέτε? Όχι, δεν εννοώ για τον κύριο Μεμαράκη. Δεν αναφέρομαι σε κανένα από τους 4 υποψηφίους. Το θεωρούν αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι. Κάποιος άκουσα να λέει ότι ο Παπαμίκος κρύβεται σε λαγούμια. Ναι. Και θα του κόψει τα πόδια. Ο κύριος Παπαμίκος είναι εδώ. Απλά μέχρι τώρα κράτησε θεσμική του δίδυμα. Τον κύριο Παγκλαμάνη λέτε? Και δεν μίλησε. Αυτό και κάτι χειροκροτήθηκε από τότε. Κάποιος λέει ότι κρύβεται σε λαγούμια. Να σας πω κάτι, εγώ είμαι εδώ και μιλάω. Άλλος μάλλον είχε διαδρομές σε λαγούμια. Άλλος είχε διαδρομές σε λαγούμια όλο αυτό το διάστημα. Κύριε να μην δρευόμαστε. Και από την άλλη πλευρά. Στην ουσία τώρα. Ολοκληρώνω. Και από την άλλη πλευρά βλέπω έναν ηλικιακό ρατσισμό. Πειράζει επειδή είμαστε νέοι. Όχι, και εγώ δεν κατηγορώ κάποιους που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Όχι, δεν πειράζει που είστε νέοι. Δεν πίστευα ποτέ σε αυτό το πράγμα. Μα τώρα μας πάτε στα εύκολα, κύριε Παπαδόπουλο. Εσείς την Κυριακή το βράδυ δεν έπρεπε να βγείτε να μιλήσετε? Αυτό περίμενε όλος ο κόσμος. Πήγε καημένος ο Νεοδημοκράτης με κλάματα στις κάλπες και τον διώξαν άρον-άρον και δεν βγήκε ένας άνθρωπος να του πει μια συγγνώμη και να αναλάβει μια στοιχειώδη ευθύνη. Εσείς. Μα βγήκαμε και την Δευτέρα και την Κυριακή. Δεν βγήκατε εσείς. Έπρεπε να βγει την Κυριακή. Μισό λεπτά. Και την Κυριακή βγήκαμε ως ΚΕΦΕ και ζήσαμε συγγνώμη και είπαμε ακριβώς για την αναβολή της διαδικασίας. Και την Δευτέρα πάλι συνεδριάσαμε ως ΚΕΦΕ και βγάλαμε ανακοίνωση. Και την Τρίτη, βεβαίως, θα σας εξηγήσω γιατί εγώ βγήκα 2 μέρες μετά να δηλώσω κόλλημα. Σας είχαν ζητήσει σχεδόν όλοι να παραιτηθείτε. Να δηλώσω κόλλημα από την προεδρία της ΚΕΦΕ. Γιατί κόλλημα και όχι παραιτήση? Προβλέπετε. Γιατί αυτός είναι ο όρος που προβλέπεται στο καταστατικό, κύριε Λυριτζή. Όταν την Κυριακή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εγώ έχω μάθει να λειτουργώ θεσμικά, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει στη θέση του και προσπαθούμε να συνεργαστούμε και με τους συνεργάτες του για να λυθεί το πρόβλημα και να δούμε τι κάνουμε την επόμενη μέρα για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες. Εγώ δεν μπορώ να αποχωρήσω. Συνδέεται. Επομένως, μου λέτε ότι συνδέεται με έναν τρόπο τη δική σας παρουσία με την παρουσία του κύριου Μεϊμαράκη. Αν είχε παραιτηθεί ο κύριος Μεϊμαράκης, όπως ζητήθηκε. Θα ακολουθούσε και η δική σας παρέτηση. Τη συνέδεα πολιτικά. Πολιτικά. Σας λέω γιατί. Και σε οργανωτικό επίπεδο. Γιατί όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι εκεί, παρόν και μαζί με τους συνεργάτες του έχω συνεργασία για να προχωρήσω την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εγώ δεν μπορώ να φύγω. Η εύκολη λύση, κύριε Λυριτζή, ξέρετε ποια ήταν και κύριε οικονόμου. Εύκολη λύση ήταν εκείνο το πρωί να γυρίσω και να πω: ναι, πάω σπίτι μου, γιατί αρκετά έχω ακούσει από τον καθένα. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους και για τα δικά του συμφέροντα κάθεται και επιτίθεται και ρίχνει λάσπη και έχει βρει ένα ξυλαστήριο θύμα που λέγεται Παπαμίκος. Εύκολη λύση ήταν αυτή. Η δύσκολη λύση ήταν εκεί. Όταν ο κύριος Μεμαράκης μετά από 2 μέρες αποχωρεί και αφού έχουμε δρομολογήσει ότι ξαναξεκινάει η ΚΕΦΕ, αποχωρεί, τότε δεν είχα κι εγώ κανένα θεσμικό κόλλημα και κανένα ηθικό κόλλημα για να αποχωρήσω. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Υπάρχει όμως ένα πραγματικό πολιτικό θέμα.
σε σχέση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος ομολογεί δημοσίως, και δεν το έχει κάνει μια φορά, το έχει κάνει τρεις, ότι δεν έχει την παραμικρή επαφή μαζί σας. Δηλώνει ότι δεν σας έχει ουσιαστικά εμπιστοσύνη. Έτσι. Δεν μιλάτε, δηλαδή δεν μιλάει ο πρόεδρος του κόμματος με τον γραμματέα. Ποια πολιτική εμπιστοσύνη υπάρχει και πώς μπορεί να προχωρήσει από κοινού μια διαδικασία που είναι σοβαρή η εκλογή πρόεδρου ενός κόμματος. Θα μου επιτρέψετε. Ξέρεις αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα μου επιτρέψετε εγώ πάλι να σεβαστώ τη θεσμική μου ιδιότητα και να σεβαστώ και τους τέσσερις υποψηφίους. Σέβομαι και τον κύριο Μημαράκη και πάνω στις εντάσεις μπορεί να έχουν υποθεί και πολλά. Και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τζιτζικώστα. Και δεν πρόκειται, δεν θέλω σε αυτή τη φάση, μέχρι να γίνουν εκλογές, να αναφερθώ σε κανένα από αυτούς τους τέσσερις. Mm-hmm. Σε κανένα από αυτούς τους τέσσερις. Δεν πρόκειται, ναι. Εγώ να αναφερθώ. Δεν θέλετε εσείς. Από εκεί και πέρα. Αλλά από εκεί και πέρα. Και αναφέρονται σε εσάς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και να φύγετε. Και όχι μόνο να ζητούν από την πρώτη στιγμή. Αλλά σας λένε, σας δείχνουν ως υπεύθυνο επί του πολιτικού για την όλη ιστορία. Λένε δηλαδή, να σας το πω όπως υπόνεται δημοσίως, ότι ο Παπαμημίκος έχει ευθύνη. Διότι έτσι προχώρησαν έτσι τα πράγματα, επειδή δεν ασχολιόταν ως πρόεδρος της ΚΕΦΕ με τις εκλογές, αλλά ασχολιόταν με την υποψηφιότητα που ο ίδιος προσωπικά υποστήριζε. Και λένε χαρακτηριστικά ότι επειδή είσαστε με την υποψηφιότητα Τζιτζικώστα, δουλεύατε για τον Τζιτζικώστα και όχι για να γίνουν οι εκλογές. Ωραία. Πάμε τώρα παρακάτω. Παρακαλώ. Τι συνέβη εκείνη την ημέρα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, επειδή είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, την Δευτέρα το απόγευμα, μετά την Κυριακή δηλαδή των εκλογών, και οι τέσσερις υποψήφοι. Δια των εκπροσώπων τους, δήλωναν εμπιστοσύνη στην ΚΕΦΕ. Μάλιστα. Άρα, σαφώς και στον πρόεδρο της ΚΕΦΕ. Αυτό είναι τεχνικό θέμα. Όχι, δεν είναι τεχνικό θέμα. Τεχνικό είναι. Γιατί ξέρετε καλά ότι αν παρατηρούνταν η ΚΕΦΕ σύσσωμη και εσείς μαζί, θα έκανε ένα χρόνο να ξαναβγεί. Κύριε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μισό λεπτάκι τώρα. Αν είναι τεχνικό θέμα. Για να προχωρήσουμε παρακάτω, σας το λέω. Αν είναι τεχνικό θέμα, είναι πολιτικό θέμα, αφήστε να το κρίνει ο καθένας. Την Κυριακή μπορεί να λέγαν Α. Τη Δευτέρα, εγώ ξέρω τι είπανε πάντως. Mm. Και δήλωσαν εμπιστοσύνη στην ΚΕΦΕ. Αυτή η στιγμή σας ικανοποιεί. Γιατί δεν αισθάνεστε να θίγεστε από τίποτα. Μα θέλω να σας πω βεβαίως και αισθάνομαι. Έγινε ένα κορυφαίο φιάσκο στην Δημοκρατία. Πέρα από τα υπονοούμενα για το αν υπήρξαν και σαμποτάζ. Πέρα από αυτά. Το είπε η κυρία Μπαγκογιάννη. Θα το είπατε και εσείς με έναν τρόπο, θα δούμε αν είναι έτσι. Πέρα από αυτό. Δεν αισθάνεστε να θίγεστε την Κυριακή το βράδυ. Να πείτε ρε παιδιά, εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση. Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά της Νέας Δημοκρατίας από την ύπαρξή της. Να μην μπορεί να εκλέξει πρόεδρο. Εσείς τι πιστεύετε. Δεν αισθάνεστε να θίγεστε και να πείτε. Εγώ φεύγω. Εσείς τι πιστεύετε. Εσείς τι πιστεύετε, ότι εγώ είμαι ανέστητος. Δεν είμαι ανέστητος. Δεν λέω ότι πιστέψτε με. Πιστέψτε με. Πολιτικό είναι το θέμα. Ότι και προσωπικά φέρω ευθύνη και γι' αυτό και ανέλαβα το μερίδιο της πολιτικής ευθύνης που μου αναλογεί. Κατόπιν γιορτής. Και γι' αυτό ζήτησα. Και γι' αυτό ζήτησα. Μία μεγάλη συγγνώμη και ζητώ μία μεγάλη συγγνώμη στους Νεοδημοκράτες για όλη αυτή την, ιστορία. Από όλα τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθαρίστε λοιπόν τώρα εξήγησα, και το άλλο, τα περισαμποτάζ που λέτε και εσείς και η κυρία Μπαγκογιάννη. Γιατί μου ρωτάτε, το ίδιο πράγμα. Σας εξήγησα γιατί εγώ δεν παραιτήθηκα, γιατί δήλωσα κόλλημα την Κυριακή και δήλωσα κόλλημα την Τρίτη. Γιατί έκανα μια προσπάθεια. Κατανοητό. Να σταθώ. Πάμε τώρα. Ήταν τώρα μόνο τεχνικό το θέμα για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, αυτό να φύγει από το τραπέζι. Δεν θέλω, και δεν θέλω να συνδέεται το τι είπε η κυρία Μπαγκογιάννη, το τι είπε ο καθένας με το τι λέω εγώ. Εγώ έχω μια προσωπική άποψη. Ωραία. Είμαι πρόεδρος, ήμουν πρόεδρος της ΚΕΦΕ, προέδρευα της ΚΕΦΕ. Ήταν είμαι μόνο τεχνικό το θέμα ή όχι, κύριε Μπαγκογιάννη. Λοιπόν, ήταν σαφώς τεχνικό το θέμα. Μάλιστα. Ήταν σαφέστατο ότι ήταν τεχνικό το θέμα. Τεχνικό το θέμα, αλλά προκλήθηκε από παρεμβάσεις που μπορεί να έχουν και πολιτικό περιεχόμενο. Από εκεί και πέρα. Δεν το σαμποτάζει. Από εκεί και πέρα, εγώ το δηλώνω ξεκάθαρα. Εγώ δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για το τι έχει γίνει. Αυτό και γιατί επειδή, το λέτε. Γιατί το λέω. Ναι. Γιατί. Θα μου δώσετε ένα λεπτάκι να σας πω τη διαδικασία. Παρακαλώ. Πείτε το, γιατί πρέπει να έχετε κάποιες υποψίες για να το λέτε έτσι. Λοιπόν. Όταν ξεκινάμε τη διαδικασία κατά εντολή του κυρίου Μημαράκη, δεν αποφάσισα εγώ να κάνουμε εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μημαράκης 22 ναι. Σεπτεμβρίου, δύο μέρες μετά, μου έδωσε εντολή να προχωρήσω τη διαδικασία. Και βέβαια λέγοντας εγώ ότι εγώ θα τηρήσω το καταστατικό κατά γράμμα. Δεν θα πάω ούτε σε αλλαγές διαδικασίας ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Ό,τι προβλέπετε. Λοιπόν, συστήνω για πρώτη φορά, γιατί το 2009 δεν είχε συσταθεί, τεχνική επιτροπή. Τι σημαίνει τεχνική επιτροπή. Σημαίνει ο κάθε υποψήφιος έχει το τεχνικό του σύμβουλο, τον πληροφορικό area του, για να το πω έτσι απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Όπου παρακολουθεί τις διαδικασίες. Και υπάρχουν και τρία μέλη του κόμματος, πληροφορικάροι, υπεύθυνοι μηχανογράφοι, που ασχολούνται με αυτό. Ωραία. Άρα φτιάχνουν μια τέτοια ομάδα. Μάλιστα. Παράλληλα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, καταλήγουν στις τεχνικές προδιαγραφές. Mm-hmm. Αφού καταλήγουν στις τεχνικές προδιαγραφές, αρχίζει ο διαγωνισμός. Μάλιστα. Ναι. Για την εταιρεία. Ωραία. Αφού αρχίζει ο διαγωνισμός και όλα αυτά γίνονται βάσει
Τώρα εσείς που είστε και νέος άνθρωπος όπως βάση, λέτε, είναι βάση, δυνατόν... Μισό λεπτάκι, αφήστε με να πληρώσω. Παρακαλώ, αλλά έχουμε ένα χαρά ερωτήσεις τώρα. Ναι, απαντήσω, με κάθε κουβέντα που λέτε γίνονται δύο ερωτήματα. Θα απαντήσω σε όλα, ναι. Απλά σας λέω, για να, αυτό είναι το πιο σημαντικό για να το μάθει ο κόσμος. Πείτε σου, πείτε. Σε όλα αυτά λειτουργώ βάση μιας γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου. Έτσι γίνεται ο διαγωνισμός, μου λέει, έτσι πρέπει να προχωρήσεις. Κάνουν τεχνική επιτροπή. Η τεχνική επιτροπή εξετάζει τις προσφορές από τεχνικής άποψης όλων των εταιριών. Η τεχνική επιτροπή με τις υπογραφές και των τεσσάρων εκπροσώπων τους, των υποψηφίων, και των τεσσάρων και των τριών του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, υπογράφουν και λένε ότι αυτές είναι οι τρεις εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις. Μέσα σε αυτές τις τρεις εταιρείες είναι και η συγκεκριμένη εταιρεία InfoSolutions. Μετά, ποιο είναι το επόμενο βήμα, γιατί γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τι γίνεται και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Προσφορές για να δούμε ποια είναι η συμφερότερη οικονομικά. Έρχεται η Επιτροπή Προμηθειών, γιατί δεν είναι αρμοδιότητα της ΚΕΦΗ, γιατί πολλοί μπερδεύονται. Πολλοί βιάζονται να βγουν στα κανάλια και να λένε διάφορα χωρίς να γνωρίζουν. Έρχεται η Επιτροπή Προμηθειών και λέει ότι η συμφερότερη είναι η συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα καταλήγουν σε συγκεκριμένη εταιρεία. Ας μην καταλήγουν. Μόνο με τα οικονομικά κριτήρια. Μα όχι, μα αυτό σας λέω. Αφού έχουμε πρώτα. Από τις 7 προσφορές. Νομικά είναι και η τεχνική από διαδικασία. Από τις 7 προσφορές έχουμε τους να καταλήγουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, το επαναλαμβάνω, των υποψηφίων μαζί με τους τρεις του κόμματος σε τρεις εταιρείες, μεταξύ των οποίων είναι και συγκεκριμένη εταιρεία. Με τις υπογραφές δικές τους λοιπόν. Βεβαίως, με τις υπογραφές τους προχωράμε και λέμε μετά ποια είναι η συμφερότερη. Η Επιτροπή Προμηθειών οπότε έρχεται και λέει και ανακοινώνει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία αναλαμβάνει το έργο. Εσείς την ξέρετε αυτή την εταιρεία? Όχι, εγώ δεν την ήξερα αυτή την εταιρεία. Και δεν είναι δουλειά μου να την ξέρω, να σου πω. Δεν είναι θέμα δουλειά. Αφού ανακατεύονταν με δουλειά στο δημόσιο. Μα μισό λεπτό. Δούλευε στο αμαξί μου. Δεν μπορεί να μην την ξέρατε. Εγώ ακούω. Επειδή δούλευε. Μα συγγνώμη. Εγώ που δεν είμαι γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία. Ακούω τον πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μημαράκη μέχρι πρότινος, να λέει ότι αυτή την εταιρεία. Λέει πώ, αφού να, ο Σαμαρά. Και ακούω και τον κύριο Σαμαρά να λέει αυτή η εταιρεία. Από τότε που είναι ο Μημαράκη γραμματέα. Δεν γίνεται. Τι να κάνω, εγώ προσωπικά δεν την ήξερα γιατί. Ξέρετε, εγώ δεν ήμουν από το 2000 γραμματέας. Εγώ έγινα γραμματέας το 2013. Ναι. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό δεν τιμά κανέναν μας και δεν είναι καλό για κανέναν μας. Γιατί που έχει ενότητα της παράταξης να μπαίνουμε στη διαδικασία αν είχε πάρει δουλειές από το Μαξίμου, αν είχε πάρει δουλειές παλιότερα από τη Νέα Δημοκρατία και από όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν εκατοντάδες εταιρείες που μπορεί να είχαν πάρει να παράσχει υπηρεσίες. Ποιος κάνει έναν έλεγχο για αυτή την παράταξη? Ποιος κάνει έναν έλεγχο? Ρε παιδιά, εντάξει, έχει δώσει αυτή η εταιρεία σωστά τεχνικά χαρακτηριστικά και επίσης έχει δώσει αυτή η εταιρεία και μια καλή προσφορά οικονομική. Υπάρχει αυτή η εταιρεία? Διότι εμείς που μπήκαμε, ούτε το κτίριο δεν βρίσκαμε. Λοιπόν. Όχι το site στο ίντερνετ, ούτε το κτίριο. Τίποτα δεν υπάρχει. Δεν τα έλεξε κανείς. Αυτά όλα ελέγχθησαν και από την Επιτροπή Προμηθειών, αλλά έγινε και παρουσίαση πιο πριν στην Επιτροπή, στην Τεχνική Επιτροπή. Μπροστά σε όλους από την εταιρεία. Βεβαίως, πήγαν και κάνανε συνέντευξη. Μάλιστα. Πήγανε και κάνανε συνέντευξη. Και έκριναν ότι όντως είναι ικανή. Μα εγώ δεν είμαι πληροφορικάριος. Εγώ είμαι άσχετος με την πληροφορική. Σας το λέω. Δικηγόρος. Εντάξει. Εγώ είμαι άσχετος με την πληροφορική. Όταν βάζω για πρώτη φορά, κάνω Τεχνική Επιτροπή και βάζω τους άμεσα ενδιαφερομένους, δηλαδή τους υποψηφίους, να ορίσουν ένα πληροφορικάριό τους. Άρα δεν καταλαβαίνω. Εγώ θα υποκαταστήσω αυτούς. Γιατί μου λέτε εσείς που δεν είσαι πληροφορικάριος, σας έχει μπει ψηλό στα αυτιά ότι κάτι έχει συμβεί? Θα σας πω, γιατί θα φτάσω τώρα εκεί πέρα. Γιατί εγώ δεν θέλω να υποκαταστήσω αυτούς. Εντάξει, εγώ ακούω την άποψή τους. Και σέβομαι την άποψή τους. Γιατί αν είχα παρέμβει και είχα πει όχι αυτή την εταιρεία, παιδιά, κάποια άλλη εταιρεία, τότε θα λέγανε ότι ο Παπαμίκος παίζει παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κάθε μέρα συνεδριάζει η Τεχνική Επιτροπή τις τελευταίες 10-15 μέρες μαζί με την εταιρεία. Και δεν προκύπτει κανένα θέμα. Όπου συμμετέχουν και οι τέσσερις. Βέβαια, υπάρχει επιστολή 11 του μηνός του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει έτσι όπως πάνε τα πράγματα, παιδιά, θα κάνουμε εκλογές. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης πρώτον την επιστολή την έστειλε στον κύριο Μημαράκη. Σε εσάς δεν την κοινοποίησε τίποτα. Ούτε κοινοποίησε ούτε τίποτα. Δεν την έστειλε σε μένα. Την έστειλε στον κύριο Μημαράκη. Πάντως επισημαίνει το πρόβλημα. Σου λέει υπάρχει θέμα. Επισημαίνει ένα πρόβλημα και να σου πω την αλήθεια, εμένα ξέρετε τι με προβληματίζει. Γιατί δεν επισημάνθηκε το πρόβλημα μέσα στην Κεντρική Φορευτική Επιτροπή? Έχει αντιπρόσωπο. Από τον εκπρόσωπό του, λέει. Ναι. Και κάποια στιγμή που θα βγουν οι απομαγνητοφωνήσεις να το ακούσουμε. Αν επισημάνθηκε το πρόβλημα μέσα στην Τεχνική Επιτροπή. Μέσα στην Ωραία, εσύ λέτε όλα καλά μέχρι εδώ λοιπόν. Συνεδριάζετε παράλληλα. Εγώ συνεδριάζω παράλληλα. Την Τετάρτη πριν από τις εκλογές. Και κανείς δεν θέτει θέμα εταιρείας. Την Τετάρτη πριν από τις εκλογές έρχεται η συγκεκριμένη εταιρεία μέσα μαζί με τους τεχνικούς συμβούλους των υποψηφίων και μας κάνει σε. Τάμπλετς, όπως έχετε, πρόβα, και μας κάνει σε τάμπλετς όπως έχετε εσείς
μοιράζει 7-8 τάβλες και μας κάνει μία παρουσίαση ακριβώς από το πώς παίρνει ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, πώς συνδέεται μέσα στο τάβλετ, μέσα από το δίκτυο, πώς παίρνει, πώς μπαίνει μέσα κάποιος για να ψηφίσει τον κατάλογο, πώς όταν πάει να διπλοψηφίσει διαγράφεται. Όλα, πήγαν όλα καλά. Όλη την ιστορία. Το είδατε όλα, και να τα πάει... βλέπουμε όλα καλά. Μάλιστα. Και σας λέω, αφήστε εμένα και τα υπόλοιπα μέλη της Κέφου. Τετάρτη μιλάμε τώρα, πριν την Κυριακή. Ναι. Και αφήστε και εμένα και τα υπόλοιπα μέλη της Κέφου που πιστεύω ότι αδίκως δέχονται επιθέσεις και τα υπόλοιπα μέλη της Κέφου. Ειλικρινά το πιστεύω. Έχουμε ευθύνη, αλλά να σας πω κάτι. Για το συγκεκριμένο μπορεί να έχουμε κάνει αδία. Έχουμε αδυναμίες, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα, εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε ευθύνη. Τρέξτε το λίγο, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τετάρτη όλα καλά. Φύγαμε. Παρουσία, επαναλαμβάνω, των τεχνικών εκπροσώπων των υποψηφίων. Το είπατε. Πέμπτη όλα καλά. Παρασκευή όλα καλά. Και Σάββατο ξαφνικά 8 η ώρα το απόγευμα ενημερώνομαι ότι υπάρχει πρόβλημα με το λογισμικό. Mm-hmm. Καλό τους τεχνικούς εκπροσώπους των υποψηφίων, καλό την εταιρεία, συγκαλώ την ΚΕΦΕ, όπου έρχεται ο εκπρόσωπος της εταιρείας mm-hmm. και η τεχνική εκπρόσωπος των υποψηφίων και λένε ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί μέσα σε μισή ώρα, μέσα σε δύο ώρες. Μέχρι το βράδυ, επομένως, το Σάββατο. Βεβαίως. Πάει 12 η ώρα, τελικά δεν έχει επιληθεί το θέμα. Mm-hmm. Γιατί βρίσκαν κάποια άλλα ζητήματα. Yeah. Με διαβεβαιώνουν, εγώ ήμουν εκεί ως τις 5 ώρα το πρωί. Και μαζί Σάββατο και προς Κυριακή. Βεβαίως. Και άλλοι εκπρόσωποι και άλλα μέλη της κεντρικής εφορευτικής. Και το πρόβλημα συνέχισε να υπάρχει. Το πρόβλημα συνέχισε, αλλά συνέχεια είχαμε μία διαβεβαίωση ότι στις 7 η ώρα θα είμαστε εσείς μια χαρά. Εσείς δεν ανησυχήσατε, κύριε Παπαμίκο, εκεί. Να πείτε, ρε παιδιά, τι θα κάνουμε, αν δεν γίνει το πράγμα. Μα βεβαίως και ανησύχησε. Στις 7 η ώρα. Πήρατε τους υποψηφίους να τους το πείτε. Μα πήρα τον κύριο Μαϊμαρά και τον πείτε Ευαγγέλη. Συμβαίνει αυτό. Μα μισό λεπτάκι. Μα ήταν οι εκπρόσωποι. Ενημερώθηκαν. Ήταν οι εκπρόσωποι. Μα ήταν οι εκπρόσωποι των υποψηφίων. Ενημερώθηκαν όμως. Βεβαίως δεν ενημερώθηκαν. Και δεν ανησύχησε κανείς να πει μήπως θα την αναβάλουμε τη διαδικασία. Ήταν οι εκπρόσωποι των υποψηφίων εκεί πέρα. Και συνεδριάζαμε από την πρώτη στιγμή, από τις 7 η ώρα, συνεδρίαζε η ΚΕΦΕ. Μάλιστα. Άρα. Είχαμε διαβεβαιώσει όμως από την εταιρεία ότι κύριοι, θα 8 και 4 θα λειτουργήσει, 9 θα λειτουργήσει, 10 θα λειτουργήσει. Τελικά εγώ έβαλα ένα deadline και λέω, αν στις 10 δεν λειτουργήσει, δεν λειτουργήσει το σύστημα, πάει να πει ότι τελειώνουμε, ακυρώνουμε, αναβάλουμε τη διαδικασία. Ωραία. Ωραία. Και έτσι και έγινε. Και γι' αυτό έρχομαι εγώ τώρα και λέω, ότι όταν μέχρι το Σάββατο 8 η ώρα είναι όλα καλά και όταν έχουμε υπογραφεί συμβάσεις και όταν έχουν πάρει όλες τις διαβεβαιώσεις, εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για το τι έχει γίνει. Τι υποψιάζεστε δηλαδή. Δεν ξέρω. Πρέπει να έχει γίνει. Γι' αυτό και χτες. Υπάρχει θέμα κάποιο υποψήφιο να έστεισε την ιστορία. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω κάτι τέτοιο. Και δεν θέλω να πιστέψω κάτι τέτοιο. Τι άλλο να έχει γίνει τότε. Δεν θέλω να πιστέψω. Δεν θέλω να πιστέψω. Κάπου πάει το μυαλό σου. Δεν θέλω να πιστέψω. Αλλά κάπου πάει το μυαλό μου. Δεν θέλω να πιστέψω. Δεν θέλω. Ξέρετε, επειδή είμαι. Αν δεν πάει υποψηφίο, πού αλλού να πάει. Επειδή είμαι και δικηγόρο, ξέρετε, εγώ δεν προδικάζω τι αποφάσει δικαιοσύνη. Και γι' αυτό χθε αποφασίσαμε με τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Πλακιωτάκη, τον οποίο είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και δώσαμε εντολή στην νομική υπηρεσία να κινήσει όλε τι νόμιμε διαδικασίε. Όλε τι νόμιμε διαδικασίε ώστε να αποδειχθεί. Τι έχει γίνει, αν έχει γίνει δολιοφθορά ή αν δεν έχει γίνει, και αν έχει γίνει, από ποιους έχει γίνει. Και όλα στο φως. Όποιος ανοίγει διαδικασία τέτοια, σημαίνει ότι έχει υποψία ότι κάτι έγινε. Υποψία ότι κάτι έγινε. Έχετε υποψία ότι κάτι έγινε στο πολιτικό πεδίο που οδήγησε στο τεχνικό πρόβλημα, τώρα, ναι, ή όχι. Εγώ σας λέω, είναι τεχνικό το πρόβλημα. Που εμένα οδήγησε, είμαι σαφής αυτό που σας ρωτάω. Είναι τεχνικό, ήταν τεχνικό το πρόβλημα, εμένα όμως. Εμένα όμως, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Τώρα, αν είναι πολιτικό ή είναι οτιδήποτε άλλο, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω. Ποιος είχε λόγο να κάνει δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Και να επανέλθω λίγο σε γιατί αναφέρατε μια επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία δεν ήταν προς εμένα, αλλά ήταν προς τον κύριο Μημαράκη. Δεν μιλάτε, δεν μιλάτε. Και θέλω να είμαι δίκαιος. Γιατί την είδα την επιστολή. Το ξέρετε ότι στην επιστολή γράφει ότι εμείς δώσαμε το 90%. Το χρημάτων προκαταβολή. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Το 50% δόθηκε. Και μάλιστα, το 50% το 20% αντιστοιχούσε σε κάρτες ΣΥΜΗ, που είναι η διοικητησία δικιά μας. Mm-hmm. Άκουσα, διάβασα ότι δεν ζητήσαμε εγγυητική καλής εκτέλεσης. Προφανώς δεν διάβασα στη σύμβαση ότι υπάρχουν δύο ποινικές ρήτρες των 100.000. Σε μια σύμβαση 135.000, κύριε Λιρτζή, σε μια σύμβαση 135.000. Υπάρχουν δύο ποινικές ρήτρες για δύο ξεχωριστούς λόγους των 100.000. Όλα αυτά εμείς θα τα διεκδικήσουμε. Ακούω όμως από υποψήφιο να μου λέει ότι, και το λέει και δημόσια δηλαδή, ότι οι εκπρόσωποι τους ζήτησαν πέραν της μίας φοράς να έρθει η σύμβαση και να τη δούνε και δεν δόθη. Μα η σύμβαση είναι δουλειά του Γενικού Διευθυντή και του Πρόεδρου του Κόμματος.
Ούτε σε μένα δεν έχει κοινοποιηθεί. Η ΚΕΦΕ δεν έπρεπε να την ξέρει. Όχι βεβαίως. Γιατί μας έλεγε ο κύριος Σταυρής προχθές εδώ, μέλος της ΚΕΦΕ, πολύ έμπειρο, στελέχος της Νέας Δημοκρατίας, ότι ζητάγαμε συνεχώς τη σύμβαση και δεν μας την έδιναν. Δηλαδή, αν η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που διεξάγει τις εκλογές δεν γνωρίζει τη σύμβαση με την εταιρεία μέσω της οποίας γίνονται οι εκλογές, δεν της δίνεται τα έγγραφα. Σύμβαση, είναι λίγο περίεργο. Όχι καθόλου περίεργο, κύριε Οικονόμου. Σας ενημερώνω και σας λέω. Όπως λέγανε ότι το διαγωνισμό έπρεπε να τον κάνει η ΚΕΦΕ, κάτι το οποίο είναι απίστευτο, η ΚΕΦΕ δεν κάνει διαγωνισμό. Η ΚΕΦΕ δεν υποκαθιστά τις δομές του κόμματος. Και γι' αυτό σας λέω λειτουργήσα με βάση τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου. Έτσι από εκεί και πέρα υπάρχουν και συγκεκριμένες δομές μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τη σύμβαση. Δεν προβλέπονται, την, λέτε. Τη σύμβαση την υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής και είναι ενήμερος ο πρόεδρος του κόμματος, που είναι η μόνη αρμόδια και υπεύθυνη για τα οικονομικά του κόμματος. Εσείς τι ρωτήσατε την εταιρεία, τι συνέβη? Εγώ προσωπικά. Βεβαίως και ρώτησα τι συνέβη. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να ανέβει η βάση δεδομένων στο διαδίκτυο. Τεχνικό πρόβλημα. Τεχνικό πρόβλημα. Αυτό επικαλέστηκε. Προσωπικά σας λέω, επειδή δεν είμαι γνώστης πληροφορικής. Σας φαίνεται λίγο περίεργο? Μου φαίνεται πολύ περίεργο όλο αυτό. Και ότι μέχρι το Σάββατο όλα πήγαιναν καλά. Και ότι ανά μισή ώρα έπαιρνα διαβεβαιώσεις, όχι μόνο εγώ, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ΚΕΦΕ, ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά. Εσείς πάντως, κύριε Παπαμίκο, να σας ρωτήσω για κάτι άλλο που πάει λίγο πιο πριν. Ενώ είστε στη θέση αυτή που είναι πολύ κρίσιμη ως γραμματέας και ως πρόεδρος της ΚΕΦΕ, ταυτόχρονα στηρίζετε αναφανδόν και έναν υποψήφιο συγκεκριμένο. Εκεί δεν αισθανθήκατε την ανάγκη να πείτε, ρε παιδιά, εγώ μια και έχω πάρει θέση, δικαίωμά μου να πάρω θέση, πολιτικός είμαι, πάω στην άκρη. Γιατί δεν το κάνατε αυτό και σας το ζητούσαν αμέσως πολλοί και άλλοι υποψήφοι. Σας έλεγαν δεν μπορεί αυτός που κάνει τις εκλογές να στηρίζει τον Τζιτζικώστα και να είναι στη θέση του. Και τον οποιοδήποτε υποψήφιο. Τον οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία. Λέμε, επειδή έχει τοποθετηθεί. Να πάμε λίγο στον κύριο Τζιτζικώστα. Ναι. Έλατε. Λοιπόν, πείτε μου μια ενέργεια που έκανα θεσμική ως πρόεδρος ΚΕΦΕ ή ως γραμματέας πολιτικής επιτροπής, γιατί καλό είναι να λέμε. Στην τηλεόραση μπορεί να βγαίνει και να λέει ο καθένας ό,τι θέλει για να παίρνει δημοσιότητα ή να πετάει ό,τι θέλει. Ας μου βρει μία απόδειξη που να μου πει ότι εγώ στήριξα τον κύριο Τζιτζικώστα και στηρίζω τον κύριο Τζιτζικώστα. Βάλατε το μηχανισμό του κόμματος, του γραμματέα του κόμματος στην υπηρεσία του υποψηφίου. Ο γραμματέας του κόμματος ποιος, εγώ ή ναι, εσείς. Σε καμία περίπτωση. Το μηχανισμό λέω. Σε καμία. Τηλέφωνα, κατεύθυνση, τοπικές επιτροπές. Μα να σας πω κάτι. Μα ίσα-ίσα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι οι περισσότερες αντιδράσεις των υποψηφίων ήταν ότι ο μηχανισμός του κόμματος δεν ήταν υπέρ του Τζιτζικώστα. Ναι, υπέρ... ήταν... Όχι. Ήταν υπέρ άλλου υποψηφίου. Αλλά εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Μιλάω προσωπικά για μένα. Μιλάτε προσωπικά. Εγώ δεν πήρα καμία θέση. Εσείς, κύριε Παπαδημοκρατή. Και όπως και να σας πω και κάτι άλλο. Μου επιτρέπετε. Εγώ, τι εννοείται, δεν πήρα. Βεβαίως δεν πήρα καμία θέση. Δεν τοποθετηθήκατε υπέρ Τζιτζικώστα. Όχι, γιατί είδατε εσείς πουθενά. Δεν πρέπει να το πείτε φωναχτά, το ξέραμε όλοι. Πού το ξέρατε? Πού το ξέρατε? Όχι, κύριε Οικονόμου. Τι που το ξέρουμε και για τους άλλους. Να μην τα αφήνουμε αυτά. Δεν είστε με τον κύριο Τζιτζικώστα. Όχι, δεν είμαι με κανέναν. Δεν στηρίζετε τον κύριο Τζιτζικώστα. Δεν στηρίζω κανέναν. Δεν στηρίζω κανέναν. Αλλάξατε. Να μην. Μα το πείτε εμένα, το ξέρουμε. Κύριε Οικονόμου. Σας παρακαλώ πολύ λίγο να γίνει μια συζήτηση σε ένα καλό κλίμα. Μα όχι, μου λέτε τώρα έτοιμος, από πού προκύπτει. Εγώ είμαι εδώ έτοιμος και είμαι εδώ. Μισό λεπτάκι. Δεν θέλω να αφήσω να απαντήσω. Δεν θέλω να αφήσω να απαντήσω. Είμαι εδώ για να απαντήσω σε όλα. Αλλά να μιλάμε με αποδείξεις. Τότε πρέπει όμως να δω. Να μιλάμε με αποδείξεις. Εγώ είμαι φίλος με όλους και με τους τέσσερις. Τι φίλος, αυτό με τον Μαράκη δεν μιλάτε. Έχω συνεργαστεί. Τώρα υπάρχουν περίοδοι που μπορεί να μην μιλάμε. Να σας θυμίσω κάτι άλλο. Εγώ δεν έκρυψα ποτέ τη φιλία μου και με τον κύριο Τζιτζικώστα. Θυμάστε όμως ότι εδώ, μέσα σε αυτό το στούντιο, σε μια άλλη εκπομπή, πριν από 1,5 χρόνο, εγώ έλεγα ότι είμαι φίλος με τον κύριο Τζιτζικώστα, αλλά ο κύριος Τζιτζικώστας είναι τζάμπα μάγκας, όταν πήγε αντίθετα στις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας για την, την περίφερεια. Όχι, κύριε Λιριτζή. Όχι, μην πάμε αλακάρτ. Όχι, δεν πάμε αλακάρτ. Εγώ άλλο θέλω να. Γιατί εγώ έχω μάθει, να διαχωρίζω τη φιλία. Από τη δουλειά δεν μου. Γίνεται. Γιατί έφτασε σε σημείο να εμπλέκεται ακόμα και η προσωπική μου ζωή, ακόμα και η προσωπική μου σχέση, γιατί φτάσαμε σε τέτοιο σημείο λασπολογίας, να εμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία. Και γι' αυτό ξέρετε γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιατί. Γιατί σας είπα αυτό που σας είπα στην αρχή. Κάποιος σε ενοχλεί ότι μια άλλη γενιά λειτουργεί διαφορετικά με μια άλλη νοοτροπία. Αυτό τους ενοχλεί. Και τους ενοχλεί ότι εγώ δεν ελέγχομαι ούτε από συστήματα, ούτε από μηχανισμούς. Τον κύριο Μημαράκη λέτε. Όχι, δεν αναφέρομαι στον κύριο Μημαράκη. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Μημαράκη. Σας είπα, μην ερμηνεύετε όπως θέλετε. Βάλτε μια σε τελεία. Κανέναν από τους τέσσερις υποψηφίους δεν αναφέρομαι. Βάλτε μια τελεία, επειδή έχει ενδιαφέρον αυτό που είπατε τώρα. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.